Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Φίλες μου, θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη τσάντα που είδατε, η οποία είναι αρκετά ιδιαίτερη, πάρα πολύ εύκολη αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου και ιδιαίτερο στο αποτέλεσμα όπως είδατε. Θα πάρουμε ένα στρογγυλό πάτο ή αν θέλετε ή αν προτιμάτε να πλέξετε ένα στρογγυλό πάτο, εγώ είχα, οπότε χρησιμοποιώ έτοιμο πάτο. Ο δικός μου είναι στα 20 εκατοστά και θα βρούμε τα κέντρα του. Βρήκα οριζόντια τις δύο τρύπες που είναι στην ίδια ευθεία, μέτρησα τις τρυπούλες που μου μένουν για σιγουριά, είχα 19 τρύπες από εδώ και 19 τρύπες από εδώ. Δεν μετράω αυτή που έχω σημαδέψει. Το 19 είναι 9 και 9, 18 και 1, 19. Άρα 9 και 1 και 9. Και βρήκα πολύ εύκολα και τα δύο κέντρα στην αντίθετη πλευρά. Έχω χωρίσει λοιπόν τον πάτο μου σε 4 κομμάτια. Τα σημάδια μου θα τα αφήσω, το έκανα τώρα για να μην δυσκολευτώ μετά με τους πόντους. Θα αφήσω τα σημάδια μου και θα ξεκινήσω να πλέξω τον πάτο μου. Έβαλα σημάδια με κλωστή, με νήμα, για να μην με ενοχλεί από το δείκτης και θα ξεκινήσω να ετοιμάσω τον πάτο μου. Από ποιο σημείο θέλουμε, δεν έχει σημασία. Με τον γνωστό τρόπο πήρα ένα μικρότερο βελονάκι, τριάρι βρήκα εγώ τώρα. Το νήμα που πλέκω εγώ είναι το καγκαρού. Οποιοδήποτε νήμα θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και πάμε με τον γνωστό τρόπο. Να περάσουμε τις θηλιές γύρω-γύρω σε όλο τον πάτο. Η θηλιά μας πρέπει να είναι χαλαρή, να φτάνει μέχρι την επόμενη τρύπα. Εδώ δείτε, την έχω σφίξει. Δεν είναι σωστή αυτή η θηλιά. Η θηλιά μας πρέπει να είναι χαλαρή. Με αυτόν τον τρόπο που ετοιμάζουμε τους πάτους, η θηλιά μας πρέπει να είναι χαλαρή, πρέπει να φτάνει μέχρι την επόμενη τρύπα. Την τραβάμε λίγο να φτάνει μέχρι την επόμενη τρύπα. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω μέχρι να φτάσω πάλι εδώ. Φτάνοντας στο τέλος, έχω σε αναμονή την τελευταία θηλιά. Κόβω τον νήμα μου, την περνάω επάνω, μπαίνω κάτω από την πρώτη, κάτω από την τελευταία τρυπούλα που βγήκα, φέρνω τον νήμα μου κάτω, η ένωσή μου είναι αόρατη και τώρα θα πάω από κάτω να δέσω αυτά τα δύο νήματα για να σιγουρέψω και σταθεροποιήσω τον πάτο μου. Η προετοιμασία του πάτου μας είναι έτοιμη και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε χωρίσει σε 4 κομμάτια τον πάτο μας. Έτσι ακριβώς θα τους συμπεριφερθούμε από εδώ και πέρα, σαν να είναι 4 χωριστά κομμάτια. 4 χωριστά. Δεν θα πλέξω κυκλικά, θα πλέξω 4 διαφορετικά κομμάτια. Το συγκεκριμένο νήμα εγώ το πλέκω με βελονάκι νούμερο 5. Θα πάω και θα μπω λοιπόν στον πρώτο πόντο μετά το σημάδι μου και θα πλέξω από αυτό το πόντο μέχρι τον τελευταίο που είναι το σημάδι μου. Συμπεριφερόμαστε όμως όπως όταν θα κάναμε μια απλή τσάντα, δηλαδή χρειάζεται τις αυξήσεις του. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το άριχτό μου, το πρώτο,
και κάνω δεύτερο άριχτο στον ίδιο πόντο. Δύο άριχτα σε κάθε πόντο για αυτή την πρώτη σειρά. Ολοκλήρωσα την πρώτη σειρά. Για τη δεύτερη σειρά, μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και θα κάνω αύξηση στην αρχή, ένα άριχτο στον επόμενο πόντο, δεύτερο, αύξηση, δηλαδή κάθε δύο άριχτα μία αύξηση, ένα άριχτο, δύο άριχτα, αύξηση, ένα άριχτο, δύο άριχτα, αύξηση. Ένα, δύο, αύξηση. Ένα, δύο, αύξηση. Ένα, δύο, επειδή μου έχουν μείνει δύο πόντοι και θέλω στον ακριανό μόνο, δεν πειράζει, θα κάνω τρία άριχτα στη σειρά και στο τελευταίο μου πόντο αύξηση. Η πρώτη και η δεύτερη σειρά μου ήταν για να στρώσω το πλεκτό μου, να γίνει λίγο πιο πλούσιο και να βγει από τον πάτο μου. Τις ήθελα τις αυξήσεις μου, γιατί η τσάντα μου δεν θα πάει ευθεία επάνω. Η τσάντα μου θέλω να είναι λίγο μπουλ. Εδώ, στη δεύτερη σειρά, θα πρέπει να σας πω ότι αν πλέκετε με άλλο νήμα πιο ψηλό από το καγκαρού, θα ίσως να χρειαστεί να κάνετε αύξηση, ένα άριχτο αύξηση αμέσως. Εμένα το νήμα μου είναι λίγο χοντρό, πλέκω και με βελονάκι νούμερο 5 και έκανα κάθε δύο πόντους. Ανάλογα το νήμα σας λοιπόν, θα κάνετε τις δύο αυτές σειρές με τις αυξήσεις που χρειάζεται για να βγει πιο μπουλ στον πάτο. Σε αυτό το σημείο επιλέγω ποια πλευρά μου θέλω να συνεχιστεί ίσια, για να σας εξηγήσω να καταλάβετε από τώρα. Ένα κομμάτι, δύο κομμάτια θα ενωθούν μεταξύ τους. Ανά δύο λοιπόν, οι μεσαίες αυτές ενώσεις θα είναι ίσιες οι πλευρές τους. Βάζω λοιπόν ένα σημάδι, ένα ποντοδείκτη, για να θυμάμαι ότι από αυτή την πλευρά δεν θα ξανακάνω αύξηση, και την από εδώ πλευρά που θα είναι αυτή και αυτή θα τη δουλέψουμε μαζί. Έχω κάνει μια λυσίδα στον αέρα, γύρισα τη δουλειά μου και είπαμε ότι από εδώ που είναι από το δείκτης δεν ξανακάνω αύξηση. Άρα συνεχίζω με τα άριχτά μου. Κάνω άλλη μια τρίτη σειρά χωρίς αυξήσεις όπως έκανα αυτή τη δεύτερη. Ολοκλήρωσα και αυτή τη σειρά, κάνω μία λυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Εάν δεν μετρήσουμε την πρώτη μας σειρά με τις αυξήσεις και αρχίσουμε και μετράμε τις διπλές σειρές που έχουμε, γιατί με τα άριχτα πήγαινε, σχηματίζεται αυτή η ρίγα, έχω κάνει δύο και μία τρεις. Από την τέταρτη σειρά ξεκινάμε το εξής. Έχω ποντοδείκτη, άρα δεν κάνω τίποτα. Θέλω να είναι ευθεία. Ένα άριχτο σε κάθε πόντο μέχρι τον τελευταίο που θα κάνουμε αύξηση. Έφτασα στο τελευταίο μου πόντο που από εδώ που δεν έχω το ποντοδείκτη θα κάνω δύο άριχτα στον τελευταίο μου πόντο. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και από την ανάποδη πλευρά δεν θα κάνω τίποτα. Θα πλέξω τους πόντους μου όπως τους βρίσκω, όσους πόντους έχω. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω. Είμαι από την καλή πλευρά. Έχω ποντοδείκτη, άρα δεν κάνω τίποτα. Στο τελείωμα της σειράς μου θα κάνω αύξηση.
Όταν θα γυρίσω το πλεκτό μου από την ανάποδη, την τσάντα μου από την ανάποδη, δεν θα κάνω τίποτα, θα πλέκω τους πόντους μου έτσι. Άρα, από αυτό το σημείο που ξεκίνησα και για λίγες σειρές ακόμα, από την καλή πλευρά, όταν θα βγαίνω από τη σειρά μου, όταν θα τελειώνω τη σειρά μου, θα κάνω αύξηση. Ενώ ξεκινάνε οι αυξήσεις μόνο από τη μία πλευρά και μόνο από την καλή πλευρά της τσάντας μας. Από την ανάποδη πλευρά της τσάντας μας δεν κάνουμε τίποτα. Προχωράω και τα λέμε σε λίγο. Πήγα, γύρισα, ξαναπάω στην καλή πλευρά που τώρα θα ξεκινήσουν εδώ οι μειώσεις. Έχω 33 πόντους, θα τους κάνω 32. Έχω φτάσει στην 24η σειρά. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Να μιλήσω με σαντιμέτρ σε περίπτωση άλλου μήματος. Το μετράω από την ευθεία πλευρά, 21 εκατοστά. Αν το μετρήσω εδώ, είναι λιγότερο. Στο κέντρο ακριβώς είναι 17 εκατοστά. Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ είμαι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 25, 25. Είμαι στα 30 άριχτα. Εάν νοητά διαιρέσω με τα 30 δια 3, είναι 10. Θέλω τα 2 τρίτα, 10 και 10, 20, και τους 10 τελευταίους πόντους θα τους αφήσω ελεύθερους. Όσους πόντους έχετε, θα τους διαιρέσετε δια 3 περίπου, να σας βγουν, μπορεί να μην ήταν 30, να ήταν 29. Χοντρικά θα το κάνετε και θα αφήσετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το 1 τρίτο, στο 1 τρίτο θα βάλετε σημάδι. Από αυτή την πλευρά, είμαι στην ανάποδη πλευρά, δεν έχω να κάνω μείωση. Τις ανάποδες πλευρές πάντα τις πλέκω με όσους πόντους έχω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και τον 20ο πόντο που έχω βάλει και το σημάδι μου, στον 20ο πόντο κάνω μείωση. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και ξεκινάω με μείωση. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Τους 20 πόντους τους έκανα 18. Γιατί σε αυτό το τομέα που θα σας δείξω τώρα, που είναι και ο τελευταίος της τσάντας μου, κάνω μείωση και στην εσωτερική πλευρά που μέχρι τώρα δεν έκανα. Μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω δεν κάνω μείωση γιατί είμαι στην ανάποδη πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Η αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω, είμαι από την καλή πλευρά. Σε αυτό το τομέα είπαμε ότι εδώ κάνω μείωση, μπες βγες από αυτή την πλευρά. Μείωση. Ένας πόντος. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Επτά. Οκτώ. Εννέα. Δέκα. Έντεκα. 12, 13, 14, κάνω μείωση γιατί είμαι στην καλή πλευρά, 15 πόντι. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζω. Δεν κάνω μείωση γιατί είμαι από την ανάποδη πλευρά αυτής της πλευράς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 άρχικα, γιατί κάνω μείωση. Γυρίζω. Μείωση, ένας πόντος, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, είμαι από την καλή πλευρά, άρα κάνω μείωση. 12. Αλυσίδα. Γυρίζω. Γυρίζω την ανάποδη πλευρά, δεν κάνω μείωση από εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Μείωση, γιατί είμαι εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Είμαι από την καλή πλευρά, άρα κάνω μείωση. 9. Αλυσίδα. Γυρίζω. Δεν κάνω μείωση με την ανάποδη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πόντι. Αλυσίδα. Γυρίζω. Μείωση. Ένας. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Επτά πόντι, γιατί δεν κάνω μείωση από αυτή την πλευρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έχω ολοκληρώσει τον ένα τομέα μου.
κατέληξα σε 5 άριχτα και για να σας εξηγήσω λίγο αν πλέξετε με άλλο νήμα πόσο θα καταλήξετε, από αυτό το κομμάτι που αφήσατε εδώ κενό, τους μισούς πόντους πρέπει να τους καταλήξετε εδώ. Ίσως να χρειαστεί περισσότερες, γιατί εδώ μπορεί να έχετε άλλο νούμερο, μπορεί να χρειαστεί και λιγότερες. Όταν λοιπόν θα φτάσετε στο σημείο που θα έχετε τους μισούς πόντους από όσους αφήσατε κενό, τελειώνει ο τομέας αυτός. Να πούμε επιγραμματικά πάλι, γιατί ενώ είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, έχει αυξομοιώσεις που μπορεί να σας μπερδέψω. Ξεκινάω, είμαι στην καλή πλευρά. Τι βλέπω στην καλή πλευρά? Μπλέκω από τη μία πλευρά εντελώς ευθεία, χωρίς να κάνω αυξήσεις, και από την άλλη πλευρά για 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 σειρές ή για τα εκατοστά που σας είπα, κάνω αυξήσεις μόνο στην καλή πλευρά. Μπλέκω 6 σειρές χωρίς να κάνω αυξήσεις, όσους πόντους έχω. Ξαναξεκινάω μειώσεις, πάντα η μείωση στην καλή πλευρά, όπως σας έδειξα, για 4 σειρές και εκεί χωρίζω το πλεκτό μου στα 3. Το 1 τρίτο το αφήνω κενό και αρχίζω να πλέκω το τελευταίο κομμάτι που είναι από εδώ διατηρώ τις μειώσεις όπως τις έκανα, πάντα την καλή πλευρά, ενώ από εδώ που έκοψα, μείωσα το κομμάτι μου, κάνω μείωση σε κάθε σειρά. Αυτή ήταν 1, 2, 3, 4 τομείς βασικά για να το δημιουργήσω αυτό το κομμάτι. Θα κόψω το νήμα μου. Και όλο αυτό το κομμάτι εδώ, από την καλή πλευρά, πρέπει να του κάνω μία περιμετρική σειρά. Θέλετε να την κάνετε μόλις το τελειώσετε, θέλετε να την κάνετε στο τέλος, να κάνετε και τα 4 κομμάτια στο τέλος. Εγώ θα προχωρήσω να σας εξηγήσω τι κάνουμε στο δεύτερο κομμάτι και μετά θα κάνω την περιμετρική μου σειρά. Η τσάντα μας θα είναι έτσι. Είπαμε ότι στις δύο αυτές αντικριστές πλευρές δεν υπάρχουν αυξήσεις, στις δύο αυτές πλευρές θα υπάρχουν αυξήσεις. Για να γίνουν όμως ίδια, τι πρέπει να κάνω? Αυτό το τομέα τώρα που θα πάω να πλέξω, θα πρέπει από την από εδώ πλευρά να κάνω τις αυξήσεις μου και από την άλλη πλευρά όχι. Δηλαδή, ευθεία απέναντι κάνουμε ό,τι κάναμε εδώ. Και εδώ που θα ακουμπάνε αυτά τα δύο κομμάτια μετά, κάνουμε τις αυξήσεις μας και ό,τι κάναμε από αυτή την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αυτός ο τομέας, τα κομμάτια που θα κουμπάνε πρέπει να είναι ακριβώς ίδια. Άρα από την από εδώ πλευρά δεν θα κάνω καμία αύξηση μέχρι να φτάσω εδώ που χωρίζω το πλεκτό μου και από την άλλη πλευρά θα κάνω το μπουλ. Τους υπόλοιπους 3 τομείς που θα πλέξετε θα πρέπει να έχετε το νου σας, το κομμάτι που ακουμπάει, που θα ενωθεί μετά, να είναι ίδιο, να είναι ο καθρέφτης του. Άρα διαλέγουμε από την αρχή την αντίθετη πλευρά από ό,τι διαλέξαμε. Όχι. Ναι, την αντίθετη πλευρά από ό,τι διαλέξαμε και βάλαμε σημάδι ότι δεν κάνουμε μειώσεις. Στην περίπτωση του διπλανού αυτού τομέα, από εδώ θα βάλω το σημάδι μου ότι δεν κάνω μειώσεις. Όπως σας είπα, ολοκλήρωσα και τα 4 κομμάτια που ήταν να πλέξω. Έχω κάνει ήδη 1-2 ενώσεις και τώρα θα κάνουμε αυτή. Και το μόνο που έχετε να προσέξετε είναι από ποια πλευρά κάθε φορά θα κάνετε τις αυξήσεις. Όπως σας είπα δηλαδή από την αρχή, διαλέγοντας την πρώτη πλευρά και βάζοντας ένα σημάδι ότι από αυτή την πλευρά δεν κάνουμε καθόλου αυξήσεις και όλη η δουλειά γίνεται από την άλλη πλευρά, μετά οι μειώσεις γίνονται και από τις δύο πλευρές μέχρι να φτάσουμε στους τελικούς 5 πόντους. Και απλά, όταν πάτε στο επόμενο κομμάτι, το διπλανό, στον δεύτερο τομέα, θα πρέπει να κάνετε από την αντίθετη πλευρά το ίσιο κομμάτι. Δηλαδή, αφού έχετε δει τον ποντοδείκτη σας εδώ, σημαίνει ότι ευθεία με ευθεία θα αγκαλιαστούν. Και από την άλλη πλευρά, τις αυξήσεις που κάνουν την κοιλιά. Πάμε στο τρίτο κομμάτι μας, που αφού από εδώ είχα τη μεγάλη κοιλιά, θα είναι από εδώ τώρα. Και θα είναι από την αντίθετη πλευρά το ίσιο κομμάτι. Άρα τα 4 κομμάτια ναι μεν είναι ακριβώς ίδια, το μόνο που πρέπει να δώσουμε σημασία είναι να μας πέσουν σωστά οι πλευρές μας. Κάποια στιγμή
θα κάνετε τις μειώσεις σας μπαίνοντας από την ανάποδη πλευρά. Στο άλλο κομμάτι θα χρειαστεί να τις κάνετε από την καλή πλευρά. Σημασία έχει να βγουν 36 σειρές με τους ίδιους πόντους στο κάθε κομμάτι και συναντίθετα οι αυξομοιώσεις. Από εκεί και μετά δεν έκανα τελικά περιμετρικές σειρές που σας είπα. Ένωσα. Δεν έκανα τελικά περιμετρικές σειρές, παρά όπως είναι το πλεκτό μου, το έπιασα σειρά με σειρά, να είναι ακριβώς ίδιο, μέχρι εκεί που τελειώνει το ίσιο κομμάτι, συνεχίζω μέχρι επάνω και έκανα άριχτα για να ενώσω εξωτερικά, γιατί ήθελα εξωτερική ραφή, εξωτερική ένωση στη τσάντα μου. Πάω λοιπόν να ενώσω και τις άλλες δύο πλευρές που έχουν μείνει. Από εδώ είναι η ίσια πλευρά που μέχρι την κορυφή της ενώνουμε, αυτό το κομματάκι μόνο, και εδώ που ενώνουμε μέχρι επάνω. Ενώνω και την τελευταία μου πλευρά, τη μικρή. Εδώ θα ενώσω μόνο αυτό το κομμάτι και είμαι έτοιμη όσον αφορά τις ενώσεις μου. Έχω κάνει όλες μου τις ενώσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μία περίεργη τσάντα, το ομολογώ. Είδατε όμως στην αρχή του βίντεο, στη φωτογραφία, πώς είναι πραγματικά η τσάντα μου. Έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο που εμένα προσωπικά, επειδή μου αρέσουν οι πολύ μεγάλες καθημερινές τσάντες, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δώσουμε τις τελικές πινελιές στην τσάντα. Όπως έχω αφήσει την αναμονή ή από την τελευταία ένωση που κάνατε θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό. Θα αρχίσω να πλέκω περιμετρικά, άριχτα, πρώτα απ' όλα για να δώσω, να στρώσω, πρώτα απ' όλα για να στρώσω γύρω γύρω την τσάντα μου, δεύτερο για να δώσω λίγο ακόμα ύψος και μια ωραία κλίση και καμπύλη. Αυτό που κάνω είναι να πλέκω τα άριχτά μου όπως τα βρίσκω. Σε αυτά εδώ τα σημεία που θα μπουν οι μάντες δεν θα πλέξω γωνία, ίσα ίσα σε αυτές τις 1, 2, 3, 4 γωνίες θα κάνω από μία γλυκιά μείωση, το αντίθετο δηλαδή από ό,τι κάνουμε συνήθως στις γωνίες. Θέλω να κατέβει όμορφα και στρογγυλά και από εδώ και από εδώ και από τις άλλες δύο πλευρές. Και θα συνεχίσω να πλέκω περιμετρικά κατά αυτόν τον τρόπο. Έκανα 3 περιμετρικές σειρές και μία τελευταία με βουβά πάνω στην τελευταία σειρά για να γίνει πιο σταθερό, πιο σκληρό, και η μεγάλη καθημερινή μου τσάντα είναι έτοιμη. Εξωτερικά δεν είναι τόσο μεγάλη, γιατί ειδικά αυτό το κομμάτι από εδώ είναι πιο κοντό. Μέσα όμως έχει πάρα πολύ χώρο και χωράει τα πάντα. Εγώ θα βάλω ένα κοντό χερούλι καφέ, ένα κοντό χεράκι, χρώμα καφέ σκούρο. Γιατί τη θέλω κοντά στον ώμο, μου αρέσουν οι κοντές τσάντες ώμου. Θα την επενδύσω και θα τη φωτογραφίσω για να σας τη δείξω έτοιμη.
Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.